Κανονικά δεν θα έπρεπε να φτιάχνω αυτό το βίντεο. Καλή Δευτέρα, χαρούμενη εβδομάδα, είναι 18 του μηνό, είναι 7 η ώρα το πρωί και σήμερα είναι που ξεκινάω το ταξίδι μου ως ένα μέρος το οποίο αυτή τη στιγμή με κάνει να σκέφτομαι διπλά με βάση τα νέα που είδα. Δεν μπορώ να πω περισσότερα γιατί είναι πολύ σοβαρά τα πράγματα. Μια εβδομάδα θα λείπω θα είμαι off. Βέβαια να εάν θα πάνε όλα καλά. Αν και μέχρι στιγμής η ιστορία δείχνει ότι ο Κύριος είναι μαζί μου. Και ενδεχομένως το ταξίδι που θα με βγάλει μία εβδομάδα εκτός και εννοείται ότι θα βγάλω πλάνα και βίντεο για να έχετε και έχουμε μπορεί να αλλάξει την ιστορία στην Ελλάδα και αυτό είναι κάτι που χρειαζόμαστε. Παγκόσμιο τρόμο. Ο Biden έδωσε άδεια στην Ουκρανία για χτύπημα στη Ρωσία. Ο Πούτιν λέει ότι είναι κήρυξη πολέμου. Ο πρόεδρο των ΗΠΑ πήρε μια πολύ επικίνδυνη απόφαση, η οποία δεν είναι νομιμοποιημένη, καθώ το εκλογικό σώμα τη χώρα του εξέλεξε τον Ντόναλτ Τραμπ. Ρωσία. Η απάντησή μα θα είναι καταστροφική. Σε ανεξέλεγκτη κλιμάκωση οδηγεί την κατάσταση στην Ουκρανία η απερχόμενη κυβέρνηση των ΗΠΑ, υπό Τζον Μπάιντεν. Ο πρόεδρο των ΗΠΑ πήρε μια πολύ επικίνδυνη απόφαση, η οποία δεν είναι νομιμοποιημένη καθώς το εκλογικό σώμα της χώρας του εξέλεξε τον Τόναλτ Τραμπ ο οποίος έχει ταχθεί υπέρ του τερματισμού του πολέμου. Όπως αποκαλύπτουν οι New York Times, ο Biden επέτρεψε στην Ουκρανία χτυπήματα με αμερικάνικα όπλα μεγάλης εμβέλειας στο έδαφος της Ρωσίας. Σημειώνεται ότι η απόφαση αυτή λαμβάνεται δύο μήνε πριν από την αλλαγή εξουσία στην Ουάσιγκτον και συνιστά σοβαρή αλλαγή στην πολιτική τον ΗΠΑ. Οι απόψει του Συμβούλου του Αμερικανού Προέδρου δίστανται σε σχέση με αυτό το βήμα, αναφέρει η εφημερίδα, οι πύραυλοι πιθανότητα θα χρησιμοποιηθούν αντίον του στρατού τη Ρωσία και τη Βόρεια Κορέας για την προστασία των ενόπλων δυνάμεων τη Ουκρανία στην περιοχή του Κούρσκ, ισχυρίζονται το New York Times. Αξίζει να σημειωθεί ότι το Πεντάγωνο των ΗΠΑ δεν έχει προβεί ακόμη σε κάποιο σχόλιο για το δημοσίευμα. Ανάλογη άδεια στο Ουκρανικό καθεστώ για τη χρήση Storm Shadow κατά τη Ρωσία έδωσαν λίγο αργότερα Βρετανία και Γαλλία. Τώρα ήρθε η ώρα να πούμε κάποιε αλήθειε. Γιατί η Αφροδίτη Λατινοπούλου και το κόμμα Φωνή Λογική, που από πίσω κρύβεται ο Αντώνη Σαμαρά, ο οποίο θέλει να στο παίξει αυτή τη στιγμή ότι είναι ο νέο ήρωα τη Ελλάδο, ψηφίσανε ναι στη χρηματοδότηση με 35 δισεκατομμύρια, μάλιστα με ρώσικα κεφάλαια, της Ουκρανίας. Χωρίς αυτοί οι άνθρωποι και όλη η Νέα Δημοκρατία, γιατί είναι όλη η Νέα Δημοκρατία, δεν τους διαχωρίζω, αυτό είναι το σύστημα της Νέας Δημοκρατίας. Το Πασόκ, η Νέα Δημοκρατία, φωνή λογικής και όποιο άλλο κόμμα ψήφισε στην επαναχρηματοδότηση των Ουκρανών, ψηφίσανε ναι σε πυρηνικό πόλεμο. Βάσει του σημερινού γεγονότος. Τίποτα δεν είναι τυχαίο. Ξυπνάτε. Ήμουνα ο μόνο πολιτικό αρχηγό που μπορείτε να δείτε και τη συνέντευξή μου στην ΕΡΤ. Θα τη βάλω στο τέλο να την παρακολουθήσετε. Που μίλησα προεκλογικά, ανοιχτά για το ότι πρέπει να σταματήσει ο πόλεμο στην Ουκρανία. Και ο κόσμο δεν με άκουσε. Και τα κανάλια δεν με προώθησαν. Και ο κόσμο δεν πήγε να ψηφίσει. Δεν καταλαβαίνετε τι είναι. Πυρηνικό πόλεμο. Κανένα μα δεν το ξέρει. Δεν καταλαβαίνετε τι είναι nuclear winter. Δεν καταλαβαίνετε τι είναι από εκεί που λένε όλοι οι παλαβιάρδες για αύξηση τη θερμοκρασία τη γη να πάμε σε μόνιμο χειμώνα λόγω των πυρηνικών. Biden is playing with fire. Why do it now knowing you are 64 days away from the inauguration of President Trump? Βγαίνει ο πρόεδρο Τραμπ, ο Elon Musk ο Κένεντι, ο Βιβέκ και όποιο άλλο είναι στην διακυβέρνηση τη νέα ισχυρίζονται ότι θα αλλάξουν την Αμερική θα αλλάξουν τα μίντια στην Αμερική να μην υπάρχει άλλο προπαγάνδα θα καταστρέψουν όλο το Deep State και τι συμβαίνει στις ΗΠΑ 60 μέρες, 64 μέρες πριν αναλάβει ο Τραμπ παράνομα δίνουν εντολή στον κλόουν να ρίξει πυράβλους μακρινού βελινεκούς μέσα στη Ρωσία σε πολίτες σε πολίτες οι οποίοι δεν έχουν κάνει κάτι Ο πόλεμος είναι μέσα στο στρατό το να σκοτώσεις πολίτες είναι κάτι άλλο οι θεωρητικά Έλληνες της πατρίδας, της θρησκείας και της οικογένειας ευρωβουλευτές ξέρανε τι ψηφίζανε ξέρανε το καταλαβαίνει, δεν υπάρχει άλλη δικαιολογία. Ξέρανε, όταν ω αρχηγός κόμματο των Συντηρητικών έβγαινα προεκλογικά, πλήρωσα τόσα λεφτά για να βγω προεκλογικά και να πω ότι ο πόλεμο αυτό δεν θα πρέπει να συνεχιστεί. Ότι στην Ευρωβουλή δεν θα πρέπει να ψηφίσουν υπέρ τη Ουκρανίας. Ότι το λιμάνι στην Αλεξανδρούπολη αποτελεί πρόβλημα. Πρέπει να σταματήσει τον ανεφοδιασμό προ την Ουκρανία. Ο πρώτο. Ο πρώτο. Και το ευχαριστώ ποιο ήτανε. Λογοκρισία. Να μην τον εμφανίσουμε. Ο Τέρι είναι επικίνδυνο για το σύστημά μα. Η Γαλλία και η Γερμανία βγάζουν λεφτά γιατί πουλάνε όπλα στην Ουκρανία. Δεν με ενδιαφέρει. Πάτε να κάνετε του αγρότε και να βγάλετε τα λεφτά σα τίμια. Καταλάβατε Γερμανο-Ουκρανοί και Γερμανο-Γάλλοι και ό,τι είστε. Δεν θα βγάζετε τα λεφτά σα βρώμικα, να τα βγάζετε τίμια τα λεφτά σα. Ψηφίζουν επειδή πουλάνε αυτή όπλα στην Ουκρανία, ναι στον πόλεμο. Η φωνή λογική και η Αφροδίτη Λατινοπούλου ανήκει στο κόμμα του Μπαρντελά του Γάλλου. Και την είπανε ψήφισε αυτό μαζί με το Σαμαρά. Ο Σαμαρά τώρα στο παίζει ότι είναι ο Θεό που πήγε στην Αμερική, πήγε στο σιωνιστικό συνέδριο τη Αμερική γιατί είναι σιωνιστή, ευρεοσιωνιστή. Και ήρθε τώρα εδώ πέρα να το παίξει στου χωριάτε ότι κάτι έκανε. Ανοίξτε τα μάτια σα, δείτε καθαρά ποιοι είναι οι πολιτικοί που μπορούν να κάνουν τη διαφορά στην Ελλάδα. Ψηφίστε μένα και το κόμμα συντηρητική να αλλάξουν τα πάντα. Εάν καταφέρω και γυρίσω. Ο κλόουν απειλεί τη Ρωσία από τη στιγμή που έλαβε την εντολή από τη ΣΥΠΑ. Τα χτυπήματα δεν διεξάγονται με λέξει. Αυτά τα πράγματα δεν ανακοινώνονται. Θα μιλήσουν μόνοι του οι πύραυλοι. They certainly will. Θα συμβεί σίγουρα. Απάντηση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Είναι κοντά στις χίλιε ημέρες από τη στιγμή που η Ρωσία εισέβαλε ολικά στην Ουκρανία. Αλλά το Ευρωκοινοβούλιο συνεχίζει να στέκεται με την Ουκρανία. Αυτή δεν είναι η Μετσόλα. Έτσι δεν λέγεται αυτή εδώ. Που είναι έτσι κολλητήλικη με τον Κυριακό Μητσοτάκη και την Ούρσουλα Φοντερ Λάιεν. Νομίζω. Α μα το πούνε οι Ευρωβουλευτέ. Αυτά τα καθήκια που ψηφίσανε να επαναχρηματοδοτηθεί αυτό ο πόλεμο. Άρα να πάμε σε πυρηνικό πόλεμο. Άρα εσύ και οι γενιέ σου και τα παιδιά σου μελλοντικά να πολεμάτε στη Ρωσία. Αν δεν βγουν οι γέτες, δεν καταλαβαίνετε τι συμβαίνει. Ή κοιμάστε ακόμα. 7 ώρα το πρωί είναι. Κοιμάστε ακόμα μήπως. Κοιμάστε τον ύπνο του δικαίου εδώ στην Ελλάδα. Αυτό πρέπει να σταματήσει. Τα πρόβατα που ψηφίζουν όλους αυτούς εδώ, τους δολοφόνους, θα πρέπει να καταλαβαίνουν. Εκτός αν θέλουν η ψυχή τους να πάει στο διάολο. Γιατί αυτό κάνετε αυτή τη στιγμή. Όταν λες ναι σε ένα πόλεμο πυρηνικό που θα καταστρέψει τις επόμενες γενναίες την Ελλάδα. Μόνο αυτό μπορώ να φανταστώ, ότι θες να πας στο διάλο. Άμα θες να πας στο διάλο, κάτσε γράψε στο μέτωπό σου, πάρε το χάραγμα και άφησε μας ήσυχου. Εμείς εδώ θέλουμε να φτιάξουμε μια χριστιανορθόδοξη Ελλάδα που θα βγάζει χριστιανούς Έλληνες. Χριστιανούς Ορθοδόξους Έλληνες. Και θα είναι ανοιχτό περιβάλλον για όλους όσους θέλουν να βιώσουν το χριστιανορθόδοξο πολιτισμό. Δεν θέλουμε αυτό το, το, μπου, μη πω τώρα τι με τους λαθρομετανάστες και τα μουσικά που μας ετοιμάζουν και μας φέρνουν. Αυτά ξέρετε γιατί τα λέω. Γιατί πάω ταξίδι στη Ρωσία. Το ανακοινώνω τώρα εδώ στο κανάλι μου στο YouTube. Και όταν βλέπω ότι αυτοί θέλουν εμένα να με δολοφονήσουν για το προγραμματισμένο μου ταξίδι. Γιατί από τη στιγμή που πηγαίνει εκεί πέρα και ανακοινώνονται μακρού βελληνικούς πυραυλοί. Δεν ξέρεις. Μέχρι στιγμής ξέρω ότι πηγαίνω. Αν αλλάξει κάτι, θα το μάθετε. Αυτή την εβδομάδα δεν θα με δείτε στο YouTube να βλέπετε άλλα κανάλια. Εδώ στο YouTube μη βλέπετε τα κανάλια της διαφθοράς και της διαπλοκής. Ό,τι και να γίνει όμως ό,τι και να γίνει δεν έχει σημασία γιατί έχετε ψηφίσει λανθασμένα. Είστε στη λάθος μεριά της ιστορίας. Είναι λυπηρό λι να το κάνετε αυτό. Όσοι ψηφίζατε αυτά τα σχρά κόμματα. Και ο πρόεδρος Πούτιν Καλά, δεν πρόκειται να χαρίσει. Το Σεπτέμβριο ανακοίνωσε ότι στη Δύση ότι η Ρωσία μπορεί ω έσχατη λύση να χρησιμοποιήσει πυρηνικά εάν το γεωγραφικό τη περιβάλλον βρεθεί υπό επίθεση. Αυτά είναι τα νέα. Ευχαριστώ που παρακολούθησε. Ελπίζω να τα πούμε σε μια εβδομάδα από τώρα. Αυτά είναι τα νέα. Ελπίζω να σου άρεσε, ελπίζω να το κοινοποιήσει, ελπίζω να σχολιάσει. Θα βγάλω ένα ακόμα σημαντικό βίντεο αυτή την εβδομάδα. Εδώ στο κύριο κανάλι θα είναι ένα podcast με τον Ιωάννη Τζανί. Και εδώ θα βάλω πολύ σημαντικά την, την συνέντευξη που είχα δώσει προεκλογικά. Μπε και δέστηνα. Δε τι έλεγε ο Τέρι προεκλογικά και γιατί τον θάψανε και πήρε αυτό το ποσοστό το αληθινό 10.152 άτομα. Και σα ευχαριστώ, αλλά είμαστε λίγοι. Δεν κυβερνά έτσι. Πρέπει να κυβερνήσουν οι συντηρητικοί. Τα λέμε στο επόμενο να είσαι καλά. Γεια χαρά. Τα λέμε σε μια εβδομάδα πρώτα ο Θεό να σε καλά. Για χαρά, πάτα τη συνέντευξη.